ποιο plugin πρέπει να χρησιμοποιείς στο WordPress για το SEO. Πάμε να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι τα plugins είναι απλά βοηθητικά εργαλεία τα οποία έναν αρχάριο ειδικότερα μπορεί να τον βοηθήσουν για να κάνει κάποια βασικά πράγματα στο SEO. Όμως, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση όσο εξελίσσεται το Rank Math στο WordPress. Το Rank Math έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να περιέχει δεκάδες μέσα tools τα οποία βοηθάνε ακόμα και τον πιο προχωρημένο επαγγελματία να μπορεί να παρακολουθεί στατιστικές, να μπορεί να μελετάει οτιδήποτε αφορά πάνω στον page στο site του και γενικότερα να διαμορφώνει πράγματα με λεπτομέρεια. Είναι χαρακτηριστικό και το Yoast προσπαθεί να ακολουθήσει. Βλέπετε εδώ το μενού Dashboard Analytics, General Settings, Titles and Meta. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές οι οποίες μπορείς να παίξεις μπάλα. Βλέπετε εδώ πέρα τις επιπλέον επιλογές που διαθέτει. Ακόμα και στην προέκδοση, πραγματικά η προέκδοση του Rank Math είναι και αυτή πάρα πολύ καλή. Μπορεί να δώσει ένα extra level και ακόμα και στο tracking των λέξεων κλειδιών. Διαθέτει πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα βρεις εύκολα σε άλλα tools. Δηλαδή, μπορεί να έχετε μέσα επιλογή για redirection, για URLs, instant indexing, sitemap επιλογές, να τον διαμορφώσεις όπως θέλεις το sitemap σε βάθος κιόλας. Στο general settings βλέπετε εδώ τις επιλογές από breadcrumbs, images, το search console, robots, ακόμα να κάνουμε edit και την HD access. 404 monitor, ακόμα και το analytics που διαθέτει, είναι υψηλών προδιαγραφών για την προέκδοση. Όπως καταλαβαίνεις, δεν κάνω κάποια διαφήμιση στο Rank Math, αλλά πρέπει να αναγνωρίσω, καθώς χρησιμοποιούσα πάρα πολλά χρόνια το Yoast, ότι το Rank Math έχει ανέβει πάρα πολλά επίπεδα, εξελίσσεται συνεχώς και είναι ένα πραγματικό εργαλείο, ένα διαμαντάκι το οποίο, επειδή διαχειρίζομαι εκατοντάδες σελίδες στο SEO σε εβδομαδιαία βάση, μου λύνει τα χέρια και το automation που μου προσφέρει ακόμα και στο tracking είναι μοναδικό. Τα εργαλεία φυσικά, τα εξωτερικά tools, δεν έχουν χαμηλότερη σημασία, καθώς το Rank Math κάνει ένα ικανοποιητικό audit, αλλά δεν φτάνει ακόμα σε ένα επίπεδο όπως το SRFS, το SEMrush και πολλά ακόμη tools τα οποία είναι σε υψηλό επίπεδο όσον αφορά την ανάλυση του on-page SEO. Σίγουρα όμως έχεις μία εικόνα το πώς πάνε λέξεις σου κλειδιά, πώς γενικότερα είναι το performance στο site σου και σου δίνει πραγματικά αρκετά πράγματα για να διορθώσεις. Αρκεί για να χτυπήσεις τις τρεις πρώτες θέσεις στην Google, είναι απλά ένα μέρος του puzzle. Σίγουρα όμως το Rank Math SEO, ειδικότερα για εμάς τους επαγγελματίες, αν το χρησιμοποιείς σωστά, αφοσιώνεσαι και εξελίσσεσαι, μπορείς πραγματικά να πετύχεις σπουδαία πράγματα αν είσαι γνώστης στο αντικείμενο. Ξεκίνησε στρατηγικά.